Να μιλήσω για το συγκεκριμένο και μετά να το γενικεύσω. Θα πω ότι σίγουρα η αντίδραση του Δημοκρατικού Συναγερμού ήταν άμεση. Και η απολογία και η απόλυση. Όμως, να μου επιτρέψεις να πω, αγαπητέ Ανδρέα, ότι δεν είναι η πρώτη φορά που στέλεχος του Δημοκρατικού Συναγερμού τοποθετείται με αυτόν τον τρόπο. Υπήρξαν πολλά σεξιστικά σχόλια στο παρελθόν ενάντια στην κυρία Χαραλαμπίδου και τότε η αντίδραση του Δημοκρατικού Συναγερμού δεν ήταν ανάλογη. Μιλούμε για ανώτατα στελέχη του Δημοκρατικού Συναγερμού τότε. Κόφευσαν στο να πάρουν μέτρα. Σήμερα θεωρώ ότι υπάρχει και μια σκοπιμότητα πίσω από τις κινήσεις οι οποίες έχουν γίνει. Προεκλογική σκοπιμότητα. Δεν δέχουμε λοιπόν αυτό που είπε ο κύριος Προδρόμου πριν από λίγο στην εκπομπή σας, ότι εδώ και δεκαετίες εδίδαξεν των πολιτικών πολιτισμών ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Είναι προφανές ότι αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. Και θα πρέπει όλοι μας, και συμπεριλαμβάνω και το δικό μας το κόμμα, να προσέξουμε πώς συμπεριφερόμαστε σε αυτήν την προεκλογική περίοδο. Θα υπάρξει και η επόμενη μέρα των προεδρικών εκλογών. Και ο τόπος θα χρειαστεί τη μεγαλύτερη δυνατή συνεννόηση που μπορεί να υπάρξει για να αντιμετωπιστούν οι πολλαπλές προκλήσεις και τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στην κυπριακή κοινωνία. Υπάρχουν όρια λοιπόν στο πόσο κάθε ένας από εμάς πρέπει να τοποθετείται. Και η παράκληση μου είναι, υπάρχουν πολιτικά επιχειρήματα, αν έχουμε πολιτικά επιχειρήματα, να τα χρησιμοποιήσουμε αυτά και όχι να χρησιμοποιούνται μέθοδοι και δεν χρειάζονται προσωπικές φρασιολογία, ιδιαίτερα αυτού του είδους. Επαναλαμβάνω, αν έχουμε πολιτικά επιχειρήματα να τα αναπτύξουμε. Διαφορετικά, να μην λέμε αυτά τα πράγματα.